ξέρατε μέχρι τώρα, όσοι δεν έχετε έρθει στα Τέμπη, ξεχάστε το. Καινούργια εθνική οδός με τούνελ και πιο προσβάσιμη και πιο γρήγορη και πιο ακριβή λόγω 2-2. Ουσιαστικά περνώντας μέσα από τα τούνελ γλιτώνεις μια διαδρομή μισής ώρας και κάτι παραπάνω, την οποία την κάνεις μέσα σε 10 λεπτά και φτάνεις στη Ραψάνη. Και τώρα όλα είναι εύκολα και απλά και ξεκούραστα κυρίως. Μουντός ο καιρός και δεν θα μας δώσει αυτά που περιμένουμε, αλλά εμείς επιμένουμε γιατί δεν μασάμε και προχωράμε, είτε με καλό καιρό, είτε με καθαρό καιρό, είτε με βροχερό καιρό, είτε με μουντό καιρό. Πάμε μαγειρεύοντας και πάμε ταξιδεύοντας. Δεξιά στριβούμε σε 800 μέτρα σε αυτή την έξοδο προς Πλαταμούνα και Νέους Πόρους. Ευθεία πάμε Θεσσαλονίκη και Λεπτοκαριά. Πάρτε την έξοδο στα δεξιά. Μας το λέει όλοι το GPS. Πάρτε την έξοδο στα δεξιά. Την πήραμε. Συνεχίστε ευθεία. Συνεχίζουμε. Δεξιά Πλαταμούνας, αριστερά Παντελεήμονα. Παντελεήμονας είναι και χειμερινός αλλά και καλοκαιρινός προορισμός για τους Θεσσαλούς και όχι μόνο. Καλή ώρα σαν και εμάς τώρα. Και όσο ανεβαίνουμε τόσο πιο πολύ αυξάνεται η ομίχλη και είναι λογικό. Εδώ είμαστε. Μαγικό. Γεια σας. Φτάσαμε στο παλιό Παντελεήμονα. Πρόκειται για ένα ημιωρινό χωριό της Πιερίας και είναι περίπου στα 500 μέτρα υψόμετρο. Βέβαια, αν κάνουμε μια στροφή γύρω-γύρω, θα ανακαλύψετε ότι δεν έχουμε και τόσο καλή ορατότητα, λόγω ότι η ημέρα έχει πάρα πολύ ομίχλη. Βέβαια, εμένα αυτό το τοπίο με μαγεύει και αυτά τα χρώματα. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα και ό,τι μπορέσουμε να καταγράψουμε. Προχωράμε στο κεντρικό δρόμο που θα μας οδηγήσει πού. Τρώνε παιδί μου, τρώνε. Τρώνε οι Θεσσαλοί, τρώνε οι Έλληνες στα ταβερνάκια. Είναι προορισμός και των Λαρισαίων αλλά και των Θεσσαλονικιών και γενικότερα είναι ένας ωραίος προορισμός για να ξεφύγεις λίγο, να αποδράσεις και κυρίως τα Σαββατοκύριακα. Σήμερα είναι Σάββατο, έχει αρκετή κίνηση παρόλο που η ημέρα είναι μουντί όπως βλέπετε. Αν και εδώ για ποιο λόγο να έρθεις άλλη μέρα, έτσι θα σαν είναι ο καιρός, μουντός. Δείτε τα ωραία σπίτια. Λες και είναι σκονισμένα είναι. Αλλά είναι τέλεια πραγματικά, λίγο διαφορετικά. Να μην δείχνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Πάμε λίγο κόντρα. Λοιπόν, έχουμε ένα υπέροχο πεντανόστιμο κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής. Το βλέπετε εξάλλου και από το χρώμα του, ελαφρώς κίτρινο-κόκκινο.
πρέπει να μαγειρευτεί και να γίνει μια ωραία ελληνική συνταγή. Τι θα το κάνουμε? Μπαρδουνιώτικο. Για όσους δεν γνωρίζετε, θα έχει ντομάτα, φέτα ελιές και μπόλικα κρεμμύδια. Εμείς τώρα απλά θα το τεμαχίσουμε κατά αυτό εδώ τον τρόπο. Το χωρίζουμε και αφαιρούμε το κέντρο από τα μπούτια. Δείτε το τι υπέροχο που είναι. Φανταστείτε το αυτό μια ωραία σούπα, ε! Θα βγάλουμε μερικές μερίδες τώρα. Είναι γύρω στα 2,5 κιλά. Προτιμώ να κάνω τα μπούτια και τις φτερούγες για να πάρω πιο ωραία σάλτσα παρά το στήθος. Το στήθος θα αφήσω για μια σαλάτα. Χωρίσαμε το μπούτι στα 2, το 1 και θα χωρίσουμε και το δεύτερο. Είμαστε εντάξει. Καλά καμένη κατσαρόλα. Σοτάρισμα και θωράκισμα καλό. Αφαιρούμε, ρίχνουμε χοντροκομμένα τα κρεμμύδια στα 4 και τα άλλα θα τα δείτε, θα τα δούμε. Τα σκόρδα θα μείνουν όπως είναι με τη φλούδα τους, για να πάρουμε όλη τη γλυκιά τους γεύση. Θα βάλουμε και μπόλικο φρέσκο θυμάρι. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και αποξηραμένη ρίγανη. Τα αφαιρούμε για να σουτάρουμε τα κρεμμύδια με τα σκόρδα και το θυμάρι. Δείτε χρώμα. Αυτό θέλουμε. Πάσω και τα λέμε σε 3 λεπτά. Και συμπληρώνουμε καλό κολτό ντομάτας, αν είναι δυνατόν βιολογικό. Σκεπάζουμε, βράζουμε για 1/4 και αν χρειαστεί συμπληρώνουμε ελάχιστο νερό. Όταν έχεις ένα τέτοιο νόστιμο κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής και όταν έχεις στα χέρια σου μια συνταγή σαν και αυτή από τα μπαρδουνοχώρια Πελοποννήσου, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το τσακίσεις είτε με χυλοπίτες, είτε με μακαρόνια, είτε σκέτο.
τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Βλέπετε πόσο γραφικός και πόσο βγαλμένος από παραμύθι είναι ο παλιός Παντελεήμονας. Όπως επίσης τυχαίο δεν είναι ότι εδώ την περιοχή την επέλεξε ο Θοδωρής Αγγελόπουλος στις αρχές του 1980 για να πραγματοποιήσει κάποια γυρίσματα για την ταινία του Μεγαλέξανδρος. Επίσης εδώ ο Κώστας Κουτσομίτης βρήκε το ιδανικό σκηνικό για την τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος της Διδού Σωτηρίου «Ματωμένα χώματα». Ότι λίγο πιο κάτω και την ακούω, έχει μια πηγή. Πάμε να τη δούμε και αυτή και να πιούμε λίγο παγωμένο γάργαρο νεράκι. Και πηγές, που τελικά δεν ήταν μία, αλλά δύο. Δρομάκια τόσο μαγικά, τόσο όμορφα, που δεν χρειάζεται τίποτα παρά μόνο να ακούσεις τον ήχο της φύσης και να αφαιθείς. Στην καρδιά του χωριού ανταμώνει στην πλατεία με τα αιωνόβια πλατάνια, τα πέτρινα τυχάκια, τα πολύχρωμα γλαστράκια και την εντυπωσιακή εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα και ένα αναπαλαιωμένο παλιό σχολείο. La da da.
αυτό είναι και το αναπαλαιωμένο σχολείο, το οποίο πλέον έχει γίνει ξενώνας. Μας αρέσουν τα μαγαζιά με τα βότανα. Το έχετε καταλάβει, ε? Μάγισσες φέρτε βότανα, το πόνο μου να γιάνω. Είναι παθά κι αγάπησα. Και φυσικά η μυρωδάτη ρίγανη Ολύμπου. Μα δεν το ξανακάνω. Είναι παθά και αγάπησα. Μα δεν το ξανακάνω. Στην αρχή
σκέφτηκα να τη βαφτίσω πατατοσαλάτα. Αλλά τώρα έχω βάλει μέσα αγκιναράκια σε λάδι, ασκορδουλάκους, καπαρόφυλλα. Έχει Κρήτη μέσα, έτσι. Άρα θεωρώ ότι είναι ο top κριτικός μεζές για σηκωδιά, βέβαια. Και όσο πέφτει η νύχτα, μ' αρέσει περισσότερο. Απέχουμε λίγο από το κρέας σήμερα. Δεν φτάνει πια. Μελιτζανσολάτα σχάρας. Ψωμάκι, ψητό, φρέσκια πατάτα με ντόπιο κεφαλοτήρι. Καυτερή πιπεριά. Αντζούγια. Και τυροκαυτερή. Και φυσικά κρασί, τι άλλο. Και τελειώνουμε με γίγαντες φούρνου, παραδοσιακή, δίπλα κάνει παρέα η καυτερή πιπεριά, ο καλύτερος σύντροφος μαζί με το κρασάκι. Γίγαντες, πιπεριά και κρασί. Φύγαμε. Εγκαταλείπουμε και τον παλιό Παντελήμωνα, όπως πάντα νύχτα. Γιατί μας αρέσει περισσότερο. Γιώτος κρύο. Χριστέ μου, έχει κρύο. Έχει κρύο, έχει κρύο. Όντως. Την καληνύχτα μου από τον παλιό Παντελεήμονα Πιερίας. Νυχτερινός Λαταμόνας. Εδώ δεν θα βρείτε και την ζωή το χειμώνα, κυρίως το καλοκαίρι. Βέβαια έχει πολλά μαγαζιά και ίσως κάποιοι να εκδράμουν το Σαββατοκύριακο. Και πάμε μια βόλτα παραλιακή πριν φύγουμε για τη Λάρισα. Λαταμόνα πρέπει να έρθεις το καλοκαίρι για να κάνεις τα μπάνιο, να φας ψαράκι στην ωραία γαρίδα που έχει εδώ και να καθίσεις το Σαββατοκύριακο όπως κάνουν όλοι οι λοιποί Λαρισαίοι και εμείς. Εμείς επιστρέφουμε. Φύγαμε για Λάρισα. Δεν θα προλάβουμε να πάμε στο κάστρο του Λαταμόνα. Νάτο το κάστρο. Άνετε. Έξι χιλιόμετρα. Το τούνελ από Λαταμόνα προς Λάρισα, το πρώτο ουσιαστικά. Είναι ακόμα 9 το δεύτερο, άρα μιλάμε για 8 χιλιόμετρα τούνελ και ελάχιστο δρόμο. Είμαστε καλά, ευχαριστούμε.